Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν έχει τελικά υπογραφεί κάτι. Αυτή είναι η ενημέρωσή μου, διότι η αιτιολογία και η δικαιολογία ήταν ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά για να υπογραφεί μία σύμβαση. Από ό,τι γνωρίζω, η ομάδα δεν ξέρω πλέον αν υπάρχει και είναι σε ετοιμότητα. Το έχω ζητήσει εγγράφως να μου αποσταλεί, για να μπορώ να μιλώ και με έγγραφα. Εμείς θέμε έτσι κι αλλιώς στην συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και σε όλους τους τομείς και στα γνωστικά τους αντικείμενα. Τώρα, για τις υπογείωσεις των καλωδίων. Για τις υπογείωσεις των καλωδίων είμαστε σε μία συνεχόμενη συνεργασία με τη ΔΕΗ. Κάποια έργα έχουν αυξημένη ωριμότητα. Απλά η συνεργασία πρέπει να γίνει και με τον ΟΤΕ. Από πλευράς Δήμου θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε αυτά που πρέπει πάνω στις τακτοποιήσεις. Με πρώτα τα μεστά που είναι το πιο ωριμό έργο. Η Ολύμπη που είναι σαφώς πιο ανώριμο. Και το κάστρο που έχει μία μικρή ωριμότητα. Θέλει δηλαδή δουλειά. Νομίζω ότι το πρώτο έργο εμβληματικό που θα γίνει θα είναι η υπογείωση των μεστών. Νομίζω ότι θα πάρουμε και το καλό σέχινα από τον ΟΤΕ ότι θα συμμετάσχει όπως πρέπει για τα δικά του τα καλώδια. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και η ΔΕΗ επίσης θα είναι πανέτοιμη, έτσι ώστε να συνοηθούμε με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους για να αρχίσει το συντομότερο το έργο. Το έργο έχει ενταχθεί σε ένα συνολικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί.